Θεός Απόλλωνας έλειπε όταν ο Δίας μοίραζε την Ελλάδα και δεν έμεινε για εκείνον μερίδιο. Και φύτρωσε η Ρόδος και έβαλε και ένα χωριό στο όνομα του Απόλλωνα. Συνασιότητα το χωριό λεγόταν Ποντόρια. Πόντος ή όρος μεταξύ θάλασσας και κάμπου. Εκεί είχαν αναπτυχθεί οι οικισμοί οι παλιοί. Εκεί βρεθήκαν αρχαίες πλάκες και ευρήματα παλαιοαρχαιολογικά που μιλούν για την ιστορία του χωριού. Κατά τον Μεσαίωνα μεταφέρεται η Αρχάγγελος, η Ποντόρια, από το σημείο εκείνο το οποίο βρισκόταν στη σημερινή του θέση, διότι δεχόταν πολλές επιδρομές από διάφορους πειρατές και χτίζεται η νέα πόλη της Αρχαγγέλου και στη συνέχεια βέβαια χτίζεται και ο ιερός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στην Αρχάγγελο είναι μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της Αρχαγγέλου, η κεραμική τέχνη. Φωτιά, νερό και το χώμα. Τα βιβλία λένε, από την Αρχάγγελο είναι τα τούβλα τα οποία είναι στον Τρούλο, καλύψαν Τρούλο της Αισοφιάς. Ο Ιουστινιανός κάνοντας αυτό το περίφημο θαύμα, είχε ένα Τρούλο ο οποίος ήταν περί τα 31 μέτρα διάμετρο. Με τα υλικά που βάλαν όμως ήταν τόσο βαριά που έπεσε. Εδώ είχε πράγματι η δάση, είχε το χώμα, γιατί η Ρόδος φημίζεται για το δικό της ελαφρύ χώμα. Εξού και για τα ατούβλα της Αγίας Σοφίας. Πρέπει να είχαν λόγω της αγκιοπλαστικής, είχαν καλύψει σχέσεις και εμπορικές ανταλλαγές με την Κύπρο. Από την Κύπρο ήρθε η εικόνα της Παναγίας της Τσαμπίκας του βουνού πάνω και εσπιθύριζε εκεί. Πήγαν να δουν τι ήταν και βγήκε μια εικόνα της Παναγίας. Την καταβάσανε κάτω, οι Κύπροι που ερχόντουσαν και παίρναν εκεί από τον Πετρώνα, την είδαν, λέμε αυτή είναι από την Κύπρο, την πήραν στην Κύπρο την εικόνα. Όταν πήραν στην Κύπρο, ύστερα από λίγο ξαναγύρισε πάλι στο μέρος της. Οπότε αποφάσισαν να χτίσουν εδώ το μοναστήρι. Η διάλεκτό μας μοιάζει πάρα πολύ με τους Κύπριους. Μιλάμε περίπου την ίδια γλώσσα. Εμείς προσπαθούμε να μιλάμε τώρα καλά μπροστά σας, αλλά μεταξύ μας μιλάμε διαφορετικά, πολύ βαριά, σαν να είσαι στην Κύπρο. Και όταν ήμασταν στην Αθήνα, εγώ που σπούδασα, με λέγανε Κύπριον εμένα. Thank you.
κάθε χωριό έχει τα εθήματα του. Εμείς οι αρχαγγελίτες ασχολούμαστε με τη κτηνοτροφία, με τη γεωργία, χτίστες. Τώρα άμα τα βλέπεις τα κτήματά μου, παράδεισος. Με τους αγιασμούς τα πορτοκάλια μου ήταν τα πρώτα που ήθελα να πέψω στην αγορά. Οι ενέκες πανέκαθεται. Και τότε που θυμούμαι εγώ, δουλεύτηκα πιο σκληρά από τον άντρα. Η μάμη με έβλεπε χωράφια και πουλια, αμπέλια, τσίπους, να βάλει πορικά, κλαδιά. Και ο πάπος μου ήταν μοναχά στα πρόβατα και στα ξύλα. Και έπανε και στη μάντρα νηγριά. Και εγώ θα του είχε ο πάππου μου. Σ' όπου και να ρωτήσεις άμα μπουν αρχάγγελος, λέω αυτές είναι μέσα σε όλα. Κουμάντο, η γυναίκα να ξυπνήσει το πρωί, αν έχει ζώα να πένα τα δίνας, να γυρίσει, να κάνει τα όλα της, τα παιδιά της, όλα. Το Σάββατο να ζυμώσει το ψωμί, τα πάντα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις όπου οι άνδρες προσδιορίζονται με την αναφορά του ονόματος της γυναίκας. Ο άνδρας, ας πούμε, της ευγενίας. Ο μανιός της αφέντρας, έτσι το λέγανε. Δεν έλεγαν ο Μανώλης ο γέροντας που ήταν το επίθετο του, ο μανιός της αφέντρας. Η γυναίκα τον στηρίζει τον άντρα και του άλλη όνομα. Και η γυναίκα τον πετά στον λάκκο. Μας λένε είσαι χαζία όλα αυτά που κάνεις. Δεν τα κάνουν όλες. Παίζουν δύο περιπτώσεις. Ή να τις αγαπούσαν πολύ οι άντρες τους, για τον αρφαβήτα λόγο, ή τις δουλεύα για να δουλεύουν περισσότερο. Παλιά χρόνια υπήρχε φτώχεια, τη φτώχεια και τη στέρηση την κάνανε τραγούδι. Εκεί που στη δουλειά που θέλαμε να πάμε, είχαμε και το τραγούδι στην πάντα. Και δεν εκουραζούμε στον καθελού. Τραγουδούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τι έκαναμε να κουραστούμε. Τη νύμια που κάναμε, όλη την ημέρα τραγουδούσαμε. Αφήκουμε τον ένα σκοπό να πάρουμε τον άλλο. 84 κορίτσια δουλεύαμε μέσα. Και πάντοτε είμαστε με το τραγούδι. Και το νου μου το παίρνεις. Η ζωή μας ήταν ένα τραγούδι. Κοιμήσου με την Παναγιά. Οι αγιάδες τραγουδούσαν τα μωρά, να νουρίζαν τα μωρά, τα μαθαίναμε εμείς οι μικροί. Όποια είσαι μέσα της ταλέντων, είσαι μέσα της έρωτα για να μάθει τα τραγούδια, τα μαθαίνει. Μας παρακαλούσαν να μας πάρουν, να το σταμάθουμε. Ξέρεις πόση σούμα έδωσε ο κλαδάκι στον άντρα μου για να με καταφέρει να με πάρει να το μάθω, δεν πήγα. Στη μουσική του Αρχάγγελος έχει μια ιδιαιτερότητα παραπάνω. Ήταν ο τρόπος που συντηρήσα τις βυζαντινές μουσικές. Π.χ. τα κανάκια του γάμου. Εμείς τα διατηρήσαμε εδώ. Εδώ είναι νορισμένα. Τα υπόλοιπα όλα είναι σκοποί, είναι χαβάδες. Και πάνω στους χαβά έβαλε ο καθένας στη μαντινάδα του το δικό του τραγούδι. Yeah.
Αρχαγγελίτισσα, είχε κανένα και γάπα καμιά. Και η Αρχαγγελίτισσα ήταν στο περιβόλι και πότιζε τη νύχτα. Ποτίζαμε τη νύχτα. Και πήγαινε και σε ένα ψηλό, είχε ψηλό βουνούν στον Εθωνά, στα περιβόλια πάνω. Και ανέβαινε λέει πάνω και τράτσε πιο και έλεγε Όμως τον έφερε ένας δάσκαλος και αγαπούσε μια κοπέλα. Εγαπήθησαν η κοπέλα, ευρίσκονταν στον Έθωνα. Τότε οι αρχαγγελίτες του ξένους δεν τους εθέλα. Έγινε το σκοτωμός. Κι ήρθε η κοπέλα και πιάντηνε στο ξύλο και πέθανε η κοπέλα. Μάλλον ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος αγαπούσε μια αρχαγγελίτησα και δεν του τη δώσανε και πήγε μετά στην Κάρπαθο. Και στο γυρισμό γύρισε και τη βρήκε και την έκανε η γυναίκα του. Ένας Λυδιακός άρχισε να πάει στη Ρόδο. Παλιά όμως ο δρόμος περνούσε από μέσα από τον Έθωνα. Με άλογα επάνανε στη Ρόδο. Και πέρασε κανένα χωριά τη, τσέκουσε την που τραγούδια. Και επόμενε του άνθρωπου. Λέει, ποια να είναι τώρα αυτή η γυναίκα, δεν την ήξερε. Και λέει, θα σταματήσω μέχρι το πρωί να περάσω, να πάω να την ακούω, να τη δω, να τη γνωρίσω. Δεν πήγε τελικά στη χώρα. Γύρισε πίσω στο σπίτι του. Του λέει η γυναίκα του, «Χριστιανέ μου, πώς είστε τέτοια ώρα. Σήμερα που πάνε στη χώρα, νέκουσα μια γυναίκα, αρχαγγελίτισσα. Στον Έθωνα μέσα και τραγουδούσε και δεν μπορούσα να κουνηθώ να φύγω από εκεί». Και έμεινε πιο το ιστορικό της για μια αρχαγγελίτισσα, στον Έθωνα ξενύχτησα. Επικράτησε σε όλη τη Ρόδο. Να λέει το αρχαγγελίτικος, εμείς το λέμε επιταμό, οι άλλοι το λένε αρχαγγελίτικος, όλη τη Ρόδο. Εγώ τον ποταμό, κανονικά, τον αποτύπωσα όταν στο χωριό μας κλέφτηκε μια κοπέλα που τότε απαγορευόταν να κλεφτεί κοπέλα. Την περνούσα, ας πούμε, για δεν είναι στα καλά της. Και τη νύχτα μέθησε ο πατέρας της. Περνούσε αυτός ο άνθρωπος που το δρόμο. Μπορεί να μου και 8-9 χρονό. Άκουσα τον άνθρωπο αυτό που το έλεγε με το παράπονο. Και μου αποτύπωσε στο μυαλό το παράπονο του.
αντρικός ο ποταμός. Από άντρες τραγουδιόταν δημόσια. Την επανάσταση στη γυναικεία φωνή στον Αρχάγγελο την έχει κάνει το 1931, νομίζω, 32, η Τριανταφυλιά η Αργυρού. Σηκώθη από το χωριό και πήγε στην Αθήνα μαζί με έναν Ελβετό μουσικολόγο, τον Μπομποβί, και ηχογράφησε ορισμένους σκοπούς, το οποίο βέβαια πλήρωσε το τίμημα με την υπόλοιπη της ζωή. Δεν επαντρεύτηκε ποτέ, γιατί κακοχαρακτηρίστηκε, έγινε τραγουδίστρια. Τον κακό να είσαι τραγουδίστρια σαν γυναίκα. Πάνω στα όρη στα βουνά ανέβηκα και είπα. Κι όσα πουλιά με κούσανε, όλα με λυπηθήκα. Ήταν τραγουδίστρια με φωνή μεγάλη, πολύ μεγάλη. Κι ήταν μια γυναίκα αδύνατη, σκελετωμένη, αλλά η φωνή της ήταν καμπάνα. Στη ζωή της ήταν φτωχούλια και τα φτωχές δεν τις προτιμούσαν πρώτα να τις πάρουν. Θέλαν να είχε τίποτε να... Ένα σπιτάκι νύχε η ενέτσιτσα και άλλο τίποτα όχι. Αυτή έζησε το 1900 έως το 1960 περίπου. Και ήταν τσοπάντησα, κτηνοτρόφος. Στα βουνά όλη την ημέρα τραγουδούσε και έλεγε τον πόνο της, τη χαρά της και όλα. Στο σπίτι μέσα τραγουδούσε. Πες στο μικρή και πιέναμε λοιπόν, τραγουδούσε, η φωνή της ήταν αεντόνη, καμπάνα. Εγώ δεν την έζησα, δεν την έζησα. Μόνο το CD έχουμε δει 30 φιλιά στη Αργυρού, που πήγε τότε στην Αθήνα, δεν είχαν λεφτά να στείλουν και τα όργανα πάνω και πήγε μόνη της με έναν άλλον αρχαγγελίδη και τραγούδησα. Για να ακούσετε και το CD, τραγουδάνε χωρίς όργανα. Αυτή ήταν η παντρή και ντρεπόταν να πάει. Και πήρε ο ξάδερφος της μαζί, ο οποίος ήταν καλός τραγουδιστής και τραγούδησε και εκείνος αρχαγγελίδικα. Και τραγούσαν εκείνη τον ποταμό και όλα τα τραγούδια τα οποία είναι στο χωριό, τον ποταμό, τον έρημο, τα γάμου, τα τραγούδια, της κηδείας ακόμα τραγούδια, τα νανουρίσματα, τα πάντα, τα πάντα. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά εμφανίστησαν και οι γυναίκες. Και αυτό είναι καλό, γιατί μια γυναίκα θα τραγουδήσει το παραδοσιακό στο σπίτι της, θα τα ακούσει η κόρη της, θα τα ακούσει τα γκονάκι της. Όσο να είναι η γυναίκα, είναι πιο δεμένη με την οικογένεια. Η Ευαγγελία Ελελέ τραγουδά πολύ ωραία. Η Αργυράκη Ελένη τραγουδά πολύ ωραία. Ζωή Βαρέλη Ορφανίδη. Και εκείνη τραγούδαγε όμορφα. Αυτή η γυναίκα άφησε την εποχή, είπε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Με την ωραία αντίστοιχη φωνή τα είχε στολίσει, τα είχε τσεντήσει πολύ ωραία, που δεν, πιστεύω δεν θα ξαναβρεθεί σαν αυτή τη γυναίκα. Ο παραπονετικός ήταν το τραγούδι της μάνας μου. Τα έχω φέρει από το αρχείο του Σίμωνα Καρά και το Περιστέρα τραγούδια που μου τραγούδισε, τα έχω φέρει. Και όταν είμαι, θέλω να κλάψω, πρέπει να βάλω, να ακούσω τον παραπονετικό τραγούδι του Μισεμού. Thank you.
Αργελίτης, Βαρελίδες, ήταν καθημερινός, κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί ας καθημερινές είχαμε και τις δουλειές μας. Έρχονται στο σπίτι της μάνας μου, να κάνουμε με ζεδάκι τη μάνα μου και να καθίσουμε μετά, λέει Ζωή, τελειώνε τις δουλειές να μας πείσει κανένα τραγούδι. Το τελευταίο που τραγούδι της που μας είπε, που τον άρρωστη, είπε τον Ντουνιά που δεν σε γλέντισα όσο ήθελα καημένη. Τσαμπάω και στη μαύρη γέννα με χολιασμένη. Από εκεί και πέρα ποιον επισημοποιήθηκε η γυναικεία θέση στη μουσική της Αρχαγγέλου. Με την Ευαγγελία την Λελέ, με την Ηρακλία την Παρδαλού, με την Τριανταφυλιά την Γκανάρη. Τόσο πόσο μνήτο, 75-76. Όταν ενώθηκε η μετά Ελλάδα έρθασε πιο την Αθήνα από πάνω. Προύχονται στην Αθήνα να γυρίσουν να δουν τα Ρόδο με τα χωριά όλα. Ήρθα και στο δικό μας το χωριό και έτρεξε και η μάνα μου τον κόσμο που τρέχα και κυνηγούσα αυτός που ήρθα από την Αθήνα να το ζούσε. Πήρα το στο πρώτο δημοτικό σχολείο που το έχω χτίσει η Ιταλή και είναι πάνω κοντά στη γειτονιά μας. Μπήκα λοιπόν μέσα στο γραφείο και έβαλα συνέχεια μια ξαδέρφη της μάνας μου να τραγουδήσει. Είδα τη μάνα μου που είχε πιο καλή φωνή και πιο αυτή που την ξέραν οι Αρχαγγελίδησες και λέει έλα Ζωή να μπεις μέσα να πεις ένα τραγουδάκι. Που ήρθα για την Ένωση, που ενώθημε με τη μητέρα Ελλάδα τα νησιά μας. Αλλά είμαι εξυπόλυτη, έτρεξε εξυπόλυτη, γιατί το σπίτι μας ήταν μέσα στο κέντρο. Και δίχω εντόνι το έξω αυτό, ήταν μέσα το άλλο το σκούφο. Δίνει τη άλλη εντόνι, άλλη δίνει τις παντούφλες, και σπρώχνουν και μπαίνει μέσα σε αυτό, λέει, θα τραγουδήσει η κυρία, λέει τώρα. Και λέει, Ρόδος περίλαμπρο νησί, τώρα ελάψες πάλι. Μέσα στις μάνας τα φιλιά, στις μάνας την αγκάλι. Α, ο πατέρας μου, ξέρετε το. Όταν έμαθε ότι η μάνα μου τραγουδά στο σχολείο μέσα, εξυλοφόρτωσε τη μετά. Το ίδιο έκαμε και ο δικός μου σύζυγο. Ήταν οι κόρες ήταν πολύ περιορισμένες εκείνα τα χρόνια που τους γονείς δεν προσπαθούσαν. Βασίλευε ο ήλιος, οι κόρες ήταν στο σπίτι. Όσο χρόνο θέλασαι ήταν. Και 10, και 15, και 20, και όσο χρόνο και αν ήταν η κόρη, ήταν πάντα κλειστή. Οι άντρες τραγουδάνε και οι άντρες έκαναν αγκαντάδες, οι γυναίκες ήταν μέσα στο σπίτι κλεισμένες, το λεντροπή να βγουν στους δρόμους. Περνούσα μπόξο με το μαντολίνο και τραγουδούσα έπαιρνα μας το χαβά και τον έλεγα τέτοι. Και έτσι λοιπόν ποιον έρχεται μια αγάπη. Ο καλός άντρας κάνει τη γυναίκα του να την εζηλεύουν οι υπόλοιπες. Εγάπαν ένας μια κοπέλα ήταν ερωτευμένος, έβλεπε κάτι την ημέρα, μια κίνηση, δεν ξέρω εγώ τι, το βράδυ, στον καφενέ, έγινε τον παρέα, λέει πάμε πρέπει να κάνουμε μια βότσα. Επέρνα να πούμε από το συγκεκριμένο σημείο, έλεγε τη μαντινάδα του, δεν ξέρουν όμως κανένας για ποια την έλε. Για καντάδες ο άντρας μου, επειδή ήταν το σπίτι μας έτσι που σας είπα, δεν περνούσε βραδιά που να μην περάσει. Πας και καταφέρει με. Δεν ήξερε φυσικά να παίζει, αλλά έπαιρνε άλλους που ξέραν και παίζασε μαντολίνο και έρχονταν από έξω και τραγουδούσε. Προς επιτοπλίστων ο σκοπός που κάμια βότα τη νύχτα ήταν ο έρημος, τα πεισματικά του έρημου, ο ποταμός. Στους γάμους έπρεπε να λέει μπροστά ένα στα κανάκια, τα τραγούδια του γάμου τα λέμε γκανάκια. Έπρεπε ο άντρας να συνεχίζει μπροστά και η γυναίκα να ακολουθούν γυναίκες, να ακολουθούν πίσω σαν χοροδία. Είχε ένα θείο μου και γάπανε μια και στάθηκε στην πόρτα. Αυτή ήρθε στο γάμο, τον καλεσμένη. Και γύρισε τσίπε της, έλα κοντά μου κάθισε και φύγε από την πόρτα. Πού κάψε την καρδούλα μου, ως και ο Μάρτα πόρτα. Είχε κόμμα ένα και τον ερωτευμένος με τη γυναίκα του, αλλά πριν κόμμα να την αραβωνιαστεί.
Και είχαν ένα γάμο εκεί συγγενικό και σαν να τον εμποδίσανε λίγο, αλλά επειδή σε ξέρασε μου λέει ότι κάτι έπαιζε, δεν του πάνε να φύγει. Ούτε και αυτό σε παραβίασε το όριο. Αλλά τι έκαμε, έβλεπε την κοπελιά του που τον καθρέφτη. Έκαμε τη κανένα νόημα, ξέρω, είδε την, είδε τον που τον καθρέφτη, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή πιον όταν τελείωσε, όταν έκαμε αυτό που θέλει να κάνει, έπαιζε σούστα. Και πέντως ένα τραγούδι και έφυγε. Εμένα μην μου καμιέται, γιατί εγώ είμαι κλέφτης. Και εγώ συνονοήθηκα και σε έγκαλα ο καθρέφτης. Όταν κάνεις τον πόνο σου τραγούδι, τότε πλέον πιστεύω ότι είναι σαν να τον αποβάλεις έστω και προς στιγμή τον πόνο αυτό εφόσον τον τραγουδάς. Είναι στο αίμα μας το τραγούδι. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε και αφού οι άντρες τώρα δεν γυρίζουν τα βράδια να συναντήσουν την αγαπημένη, τώρα αναλάβαμε εμείς τα ίδια και τραγουδάμε εμείς. Τραγουδάμε όλους τους σκοπούς εμείς οι γυναίκες. Έχουμε αυτό το συνέστημα, το ωραίο, γιατί για μας είναι συνέστημα ωραίο να ξέρεις να τραγουδάς. Δεν είναι έτσι απλό. Βγήκα έξω και τραγουδώ. Πρέπει να το αισθάνεσαι, να το νιώθεις το τραγούδι και να το πεις. Όταν δεν το νιώθεις, μην το πεις καθόλου. Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύεις. Αγαπούσαμε τη μάνα μας, την Αρχάγγελο, την αγαπάμε και λέμε για να μείνουν πίσω αυτά που τραγουδούμε. Αυτά.